ώστε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Πρέπει να μην γίνουν εκλογές. Πρέπει να τερματιστεί η πολιτική αβεβαιότητα. Πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα στην επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε μια περίοδο αβεβαιότητας και να μπούμε αμέσως σε μια άλλη. Τα προβλήματα της χώρας δεν μπορούν να βαλτώνουν σε μια μόνιμη προεκλογική περίοδο. Ούτε και μπορεί να συνεχίζεται αυτό το όργιο αστήρικτων και άθλιων κατηγοριών για δίθεν προσπάθεια εξαγοράς βουλευτών, που πάντα διαψεύδεται, αφού όμως το μεταξύ έχει δηλητηριάσει τη δημοκρατία μας. Κατηγοριών στις οποίες δυστυχώς πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κορυφαία στελέχη του και ο γνωστός συνεργάτης του, αρχηγός τρίτου κόμματος. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ήδη από την πρόταση εμπιστοσύνης στη Βουλή 2 μήνες πριν, είχε πει το απίστευτο, ότι δηλαδή όποιος βουλευτής τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι και εξαγορασμένος. Ενώ προχθές, συνεργαζόμενοι μαζί του βουλευτές τόλμησαν να πούν το ίδιο για εκείνους τους 5 συναδέλφους που στην πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν, σύμφωνα με τη συνείδησή τους, το Σταύρο Δήμα. Όμως οι βουλευτές δεν υποκύπτουν σε τέτοια εκστρατεία σπήλωσης. Ο φόβος και η τρομοκρατία δεν πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι το στίχημα της δημοκρατίας σήμερα. Τους καλώ λοιπόν όλους να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, την ψυχή τους, τη φωνή του εθνικού συμφέροντος, αλλά και της κοινής λογικής. Τους καλώ σε συνένεση για την εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό άλλωστε προβλέπει συνταγματική επιταγή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία της χώρας να διαπραγματευτούμε στη συνέχεια την επόμενη μέρα, μετά το τέλος του μνημονίου και τη νέα συμφωνία θωράκισης της Ελλάδας. Ακόμα, προσδοκώ τη στήριξη όλων των βουλευτών για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε πολύ σύντομα η Ελλάδα να έχει το νέο σύνταγμα που χρειάζεται. Να μην μπει σε περιπέτειες και να μην αναβάλει τη συνταγματική αλλαγή για ακόμα πολλά χρόνια. Επίσης, μετά την προεδρική εκλογή, μπορούμε να διευρύνουμε το κυβερνητικό σχήμα με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ώστε η επόμενη φάση να μας βρει πιο ενωμένους. Είναι λοιπόν εθνική υποχρέωση, αλλά το λέει και η κοινή λογική, πρώτα να τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση σε συνθήκες ηρεμίας και ασφάλειας. Και μετά, θωρακισμένοι οικονομικά και πολιτικά, μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για εθνικές εκλογές ακόμα και στο τέλος του 2015. Γιατί κάτω από συνθήκες προεκλογικής πόλωσης, μόνο αφελείς θα πίστευαν ότι μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται για την οικονομία μας ή να αλλάζει το σύνταγμά μας. Αυτό λέει η φωνή της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αληθινής συνένεσης, χωρίς θεσμικές εμπλοκές και χωρίς ακυβερνησία, ώστε η επόμενη μέρα να βρει την πατρίδα μας ενωμένη, τη δημοκρατία μας σταθερή και την οικονομία μας αξιόπιστη και θωρακισμένη μέσα στην Ευρώπη. Συνδεόμαστε με την Ράνια Τζίμα. Ράνια, ακούσαμε το...